Βαγγέλη, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Ιωσήφ. Τι κάνετε? Κύριε, ένας είμαι. Τι κύριε? Ιωσήφ, σκέτο. Και μέρα Γεράκης. Έτσι, έτσι. Σκέτο. Έχεις και παρατσούκλι στο στην Εύβοια. Ζαβός με το όνομα. Ζαβός. Ναι. Γιατί ψηφίστηκε αυτό το παρατσούκλι? Γιατί είμαι λίγο νευρικός και λίγο τα λέω λίγο όπως είναι τα πράγματα και με λένε λίγο. Άμα τα λες όπως είναι τα πράγματα, είσαι δικός μου. Λοιπόν, από ποιο χωριό της Εύβοιας είσαι? Είμαι από το χωριό Σκεπαστή. Είμαι γραμμένος στον συνεταιρισμό Κορκουλών, το οποίο ήταν πρώτος συνεταιρισμός σε παραγωγή ρητσινοπαραγωγών. Ναι, παγκοσμίως. Ναι. Έβγαζε την περισσότερη παραγωγή. Από εκεί κυμαινόταν ακόμα και οι τιμές, τόσο πολύ ήταν εξαρτώμενοι από το δάσος. Και φτάσαμε σε σημείο να μην έχουμε να κόψουμε ένα ξύλο στη σόμπα. Εκεί μας φτάσανε, δεν φτάσαμε. Δεν μου λες, έχουν υποθεί διάφορα. Τα πιο πολλά μπορώ να πω ότι είναι συνωμοτικά. Δηλαδή, κάποιοι βάλαν τη φωτιά, το κάνανε επίτηδες, το κάνανε για να βάλουν ανεμογεννήτριες, λέει ναι, άλλος διάφορα. Να σας διακόψω, γιατί είμαι και αυτό και είμαι λίγο ζαβός. Ήμουν από τα πρώτα άτομα που πήγα στη φωτιά. Αν δεν ήμουν το πρώτο, ήμουν το πέμπτο, έκτο άτομο που πήγα στη φωτιά. Εγώ και ορισμένα άτομα από το συνεταιρισμό Κουκουλών. Είμαστε υποχρεωμένοι. Πες το σαν υποχρέωση όταν παίρνει κάποια φωτιά, χρόνια τώρα, αυτό μην πείτε 4 χρονών και δουλεύω στο δάσος από μικρός. Όταν παίρνει κάποια φωτιά, μας ειδοποιούν το καταστατικό, δασαρχείο, συνεταιρισμούς, να τρέξουμε αμέσως να συμπράξουμε στη σβήση της φωτιάς, προτού γίνεται μεγάλο κακό. Έτυχε εγώ να είχα το μηχανάκι πάνω και είμαι από τους πρώτους που πήγαμε. Σε 0 χρόνο είχαμε έρθει 6-7 άτομα με μηχανάκια. Αυτό το πράγμα που έγινε ήταν κάτι για μένα, ούτε στη Ζιμπάμπουη δεν γίνεται ο τρόπος κατάσβεσης της φωτιάς. Βαγγέλη, πού ξεκίνησε η φωτιά? Από την περιοχή Δάφνη, δίπλα στο δρόμο, Δάφνη. Με κόντρα αέρα, μηδενικό προς κόντρα αέρα. Που αυτό τι σημαίνει, αν δεν ξέρει ο κόσμος, σημαίνει ότι όταν η φωτιά πάει αριστερά, πρέπει να πάει αριστερά και κόντρα, ο αέρας την πάει κόντρα κατά την άσφαλτο, αντί να πάει στην άσφαλτο, εμείς την πήγαμε προς τα πάνω. Και το κακό, το παράπονο όλων σχεδόν της περιοχής είναι ένα. Ποιος φταίει? Λένε έχουν τη μεγάλη, πολύ μεγάλη, από υπουργούς και από τέτοια σε ανύποπτο χρόνο και κουβεντιάζομαι. Ρε Γιάννη, ρε Μίτσο, με όνομα, με όνομα δηλαδή τώρα μιλάμε. Όταν μιλάμε δυο μας χωρίς να καταγράφεται κάτι. Ναι, ναι. Λέμε, να λέει, έγιναν λάθη. Αφού έγιναν λάθη, κάποιος πρέπει να πληρώσει. Ποιος φταίει? Δικάστε, εγώ τους λέω μια λέξη, δικάστε εμένα. Γιατί ήταν το έκτο άτομο, πέμπτο άτομο στη φωτιά και δεν μπορούσα να τη σβήσω. Να πει ρε Ευαγγέλια, ρε μαλάκα, ρε Ζαβέ, εσύ φταίς, δικάστε με, φταίω εγώ. Ποιος είναι ένοχος? Λένε ένα πράγμα όλοι ότι έγινε λάθος. Λάθος χωρίς ένοχο. Δεν έγινε καμιά δίκη. Δεν έχει προχωρήσει καμιά δίκη. Κανένας εισαγγελέας δεν έχει προχωρήσει. Γίνεται μια δίκη τώρα για το μάτι που καήκαν 100 άτομα. Ναι, μήπως και στο μάτι θα βγάλουν άκρη, νομίζεις? Ναι, το ξέρω. Κακώς καήκανε. Ναι. Εγώ, αν πιάσει το πόδι μου εδώ τώρα. Ναι. Να το, έχω κόψει τέντονες μετά τη φωτιά. Ναι. Εδώ το πόδι μου το κάνω έτσι, είχα κλακ κλακ μέσα, λες είναι αυτό. Έκοψα τέντονες. Εγώ δεν είμαι θύμα της φωτιάς. Εάν δεν έπαιρνε φωτιά, θα είχα καμιά δουλειά εγώ να μου το μέσα στη φωτιά να σβήσω αυτό εδώ. Όχι, βέβαια. Σκοτωθήκαν δύο άτομα τώρα που τα παιδιά αυτά αναγκαστικά πήγαν να δουλέψουν τη λατομία. Θα είχαν σκοτωθεί αυτά τα άτομα. Δεν είναι θύματα της φωτιάς. Οι λεγόμενες παράπλευρες απώλειες. Αυτό το λέει σαν πόλεμος. Παράπλευρες απώλειες. Ένα παιδί με τρία παιδιά, παιδί του λέω γιατί ήταν με νεαρός ηλικία, καθόταν εκεί που κάνουμε λατομία και φεύγει ο Ελλάδος και τους σπάζεται τους έντονες εδώ. Αυτός πώς θα θέλει στην οικογένεια? Δεν είναι θύμα αυτό της φωτιάς? Να μην σου πω εγώ το ανθρώπινα, να σου πω κάτι. Γιατί όλοι λέμε και κουβεντιάζουμε είναι το θέμα των χρόνων αυτών περιβαλλοντικά. Η γη είναι ένα περιβάλλον, μια στρογγυλή. Αυτά που καήκανε, που δεν θα ξαναέρθουν τα όντα στην περιοχή, δεν είναι θύματα της φωτιάς αυτά? Τι είναι, λέγονται αυτά? Αυτά πώς λέγονται? Και αυτά παράπλευρες απώλειες. Τα πέφτια που καήκανε, το πράσινο που χάθηκε, που δεν θα ξαναρθεί, αυτό που λένε ότι θα αναγεννήσουμε και τέτοια είναι ένα ψέμα. Γιατί πλέον, εφόσον ο πευκάς δεν ξαναπάει μέσα στο δάσος, ο κτηνοτρόφος δεν πάει μέσα στο δάσος, θα γίνει μια ζούγκλα. Θα γίνει μια ζούγκλα, σαν τον Αμαζόνιο. Και με την παραμικρή φωτιά θα καίγεται ο τόπος. Το δάσος δεν ξαναυπάρχει. Και εγώ τους λέω ένα μόνο. Εγώ θέλω αυτό που μου κάνει να μου το δώσετε πάλι πίσω. Λέει, μα δεν γίνεται αυτό. Δικάστε κάποιον. Ή τουλάχιστον να δικαστεί κάποιος να σταματήσει να μην ξαναδώσει άλλο μέρος της Ελλάδος αυτό το πράγμα. Πλέον τέρμα το αίμα. Εσύ, κατά τη γνώμη σου, ποιος φταίει? Φταίει όλο το σύστημα το κρατικό. Όλο. Όλο που, περίμενε, που πήρε φωτιά ή που δεν μπορούσαν να τη σβήσουν? Που δεν μπορούσαν να τη σβήσουν. Φωτιά μπορεί να την έβαλε κάποιος βλάκας.
οποιοδήποτε βλάχο, για οποιοδήποτε λόγο. Μπορεί να την έβαλε ένα γιατί ήταν ερωτευμένο με ένα πυροσβέστη και εκείνο το είπε όχι. Μπορεί να το έβαλε ένα με ένα τσιγάρο. Μπορεί να το έβαλε για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να πάρει μια φωτιά. Μπορεί να πάρει και από κεραυνό. Αλλά το πώ εξελίχθηκε. Μετά τι κάναμε εμεί για να τη σβήσουμε. Αυτά που λένε 500.000 στρέμματα είναι ένα ψέμα. Είναι πάνω από ένα εκατομμύριο τα στρέμματα που καίγανε. Το γνωρίζουμε το δάσο πιθαμή προ πιθαμή. Όταν ανοίγαμε του ζώνε. Ανοίξαμε τη ζώνη να κόψουμε τη φωτιά. Και έλεγε στα περιοριστικά, ελάτε εδώ ρε παιδιά να σβήσουμε, να την πιάσουμε. Τη... Να στο πω, ομά. Να την πιάσουμε την πουτανά, να την βασανιά, να την κλείσουμε. Και λέγανε τα περιοριστικά, εμεί έχουμε διαταγή να περιμένουμε στην άσφαλτο. Τη φωτιά δεν την περιμένει, πα να την χτυπήσει. Όταν κάνανε κοινώσει στα χωριά και λέγανε, όταν λέω εγώ εσένα, να, σου πω, να τα πω πολύ απλά και ομά. Όταν σου πω εγώ εσένα, φίλε, φύγε από το σπίτι σου και εγώ θα φυλάξω το σπίτι σου ότι κάνει εκκένωση, εννοείται ότι εγώ είμαι υπεύθυνο για το σπίτι σου. Όταν με διώχνει σε μένα και δεν κάνει τίποτα για το σπίτι, αυτό τι λέγεται εσχάτη προδοσία. Κάποιο πρέπει να δικαστεί γι' αυτό. Δηλαδή πράγματα που ούτε στη Ζιμπάμπουη δεν γίνονται αυτά. Διώχνανε χωριά και τα πηγαίναν σε άλλα εκκαινωμένα χωριά. Δηλαδή εκκαινώνουν το χωριό και πα σε εκκαινωμένο χωριό. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Και όταν πηγαίνει να μιλήσει σε κάποιον ρότερο και λέει μη μιλά, τι μη μιλά. Δεν το κατάλαβα. Τι μιλά. Και για την περιουσία του κράτου ναι. Και για το. Το χωριό μου δεν κάηκε, το έχουν πάνω καμάρι, δεν κάηκε. Δεν κάνει ούτε μία καλύβα. Γιατί. Έμεινε ο κόσμος, δεν έφυγε. Να, θα φύγω εγώ. Εγώ, φίλε, εδώ έτσι, θα παλέψω. Έτσι, δεν φύγανε. Και πήγαμε, όσοι. Αλέγουμε νέο τρόπο, είναι τέσσερα χρόνια. Είμαστε όσοι πιάνομαστε νέοι και πιάσαμε το χωριό γύρω-γύρω με τα κινητά που όσο πιάνανε εκείνε τι ημέρε. Και λέμε, όπου μπαίνει μέσα φωτιά, δεν πήγαινα στον άλλον με τα ταυτέρια και την κλείσαμε τη φωτιά. Και εγώ έκανα ένα παράπτωμα που δεν θα το ξεχάσω μέχρι να πεθάνω, φίλε. Μέχρι να πεθάνω. Θα το έχω τύψει μέσα μου εδώ. Παράπτωμα. Ναι. Έκανα παράδειγμα. Γιατί έχω δύο κόρες, 18-19 χρόνια, και είχαν γεννιογέννητο δυο μου χρονό. Τότε ήταν ένα χρονό. Και το πήρε η γυναίκα μου να φύγει για την καπνιά και πήγε στην τριπλανό χωριό. Εγώ είδα την πορεία της φωτιάς. Και όταν ξέφυγε η φωτιά, λέω να πάω να το διώξω να φύγει, γιατί δεν είχαμε κινητό, να φύγει, να τελειώσει το παιδί μου. Και μετά το πήγα να περάσω για το χωριό πάνω, δεν με αφήσανε. Ήταν μπροστά στην αστυνομία. Λέω, μένα που παλεύω προ τη στιγμή δεν με αφήνει, λέει, όχι, απαγορεύεται. Όλη η διαδικασία, λέω, θα περάσω έτσι δεν θε. Έκανα από πλάγιους τρόπους, πήγα πάνω. Αυτό το διάστημα που έλειψα, η φωτιά έχει περάσει στο χωριό και γινόταν η καταπολέμηση μέσα στο χωριό. Και στην πλατεία με βρήκε ένα παιδί και μου είπε μια κουβέντα, μόνο μια κουβέντα και με χτύπησε σαν μαχαίρα στην καρδιά μου. Αυτή ήταν αίσθητη, δεν τους χτυπάει καμιά μαχαίρα στην καρδιά. Μου είπε μόνο μια κουβέντα. Πού είσαι ρε μαλάκα ζαβέ, πού ήστανε. Λέω πήγα να διώξω το μικρό ρε. Θα κυκόταν καστροφιλιά, θα το καπνιά. Το παιδί μου. Παρόλο που τα παιδί μου όμως μου στήκησε πολύ γιατί λέω ρε Ευαγγέλη, δεν μου αφήσει να περάσω πάνω καθυστέρησα. Εγώ ρε μαλάκα κινδύνεψα εδώ μέσα, λέει. Γιατί έφυγε. Για μισή ώρα. Και δεν θα το ξεχάσουμε να πεθάνω. Αυτοί τόσο ανέστατοι είναι, δεν έχουν λίγο αίσθηση αυτό που έγινε. Πάντως, εγώ μίλησα με πυροσβέστη όταν πήγα μετά, οι οποίοι ήταν στην άσφαλτο πότε και περιμένανε. Και περιμένα πάντα. Και βέβαια δεν ήθελε να μου πει το όνομά του άνθρωπο, το καταλαβαίνω, θα παίρναγε διοικητικό. Σεβαστό γιατί μπορεί να χάσει τη δουλειά του χωρίς λόγο. Αλλά μου έδειξε πράγματα που μου σηκώθηκε τρίχα. Τα πιο πολλά αυτοκίνητα είναι άχρηστα. Εντάξει. Έχουν προβλήματα. Έτσι είναι και ο στρατός, έτσι είναι όλα τα οποία, τα οποία δεν φτιάχνονται. Ναι. Γιατί δεν έφυγε όμως αυτό. Δεν υπάρχουν. Όχι, μπορεί να μην έφυγε αυτό, αλλά ίσως θα μπορούσαν πιο πολύ να βοηθήσουν αν ήταν ενεργά τα οχήματα. Φίλε, να σου φέρω εγώ παραδείγματα που όχι τρίχα θα σου φύγει. Θα σου έχει πέσει τρίχα πρωτού θα τελειώσω. Μόλις που τα ακούσει λίγα γενικά. Να μου πει ό,τι θέλει. Λοιπόν, να σου πω τι. Να σου πω ότι τα περιοριστικά είχαν διαταγή μόνο να μην καεί άνθρωπο, δηλαδή μόνο αυτό ήταν και σκαείται του σύμπαν. Μόνο αυτό. Δεν είχαν διαταγή να σβήσουν που θέλουν να ρίξουν νερό. Ήρθαν άτομα από όλη την Ελλάδα περιοριστικά. Ναι, ήρθανε. Και δεν κατέχαν που θα πάνε. Είχαν ασυντονισία. Δεν ξέραν που θα πάνε. Δεύτερον, εγώ έχω δουλέψει εποχιακό πολλά χρόνια στην περιοριστική και ένα παράπονο μεγάλο. Έχουμε μια περιοριστική ακαδημία σεβαστή. Σε σεισμού, σε τέτοια, δεν αμφιβάλλει κανένα αυτό. Δεν έχουμε ένα απλό θέμα. Έδωσε την πυρόσβεση στην περιοριστική ακαδημία. Καλά έκανε. Γιατί δεν κάνει ένα τμήμα πυρόσβεστη δασοπροστασία. Να ξέρουν, τώρα εσύ, αν έρθει στο χωριό μου, υπάρχει περίπτωση να μπορεί να περπατήσει μέσα στο δάσο. Ή θα σκοτωθεί ή θα χαθεί. Άμα είσαι άσχετο με την περιοχή. Εάν είχε φτιάξει ένα τμήμα πυροσβεστική ακαδημία δασών, δεν θα κατήχανε άνθρωποι. Ήρθαν άνθρωποι και δεν ξέραν πού θα πάνε και τι να κάνουν. Τι να κάνουν, δεν ξέρουν. Εγώ τώρα, άμα με πα σε ένα δάσο, θα πηδάω όπω το τσακάλι. Μέχρι να με καταλάβει, θα με χάσει από τα μάτια σου. Ναι, ναι. Είναι απλό. Είναι ο τόπο σου, είσαι. Είναι τόσο απλό. Μα ξέρω να το δει. Είναι το σπίτι σου. Δάσος, ναι.
να τον κάνω κομμούφρι τον άλλον από την Κηφισιά να σβήσει στην Εύβοια το δάσος. Τι να σβήσει ο άνθρωπος και να έχει, δεν ξέρει. Δεν μπορεί. Δεν το κατέχει. Όπως είμαι εγώ τώρα, άμα με κατεβάσει το Σύνταγμα τώρα και τραβήξει ένα βίντεο, θα πει: κοίτα, αυτό πήρε ένα χωριό, φαίνεται πως τον ρωτάει. Ο καθένας έχει τον τρόπο. Έτσι δεν είναι. Φυσικό δεν είναι. Τι μου φαίνεται ένα άσχετο να σβήσει. Ήταν πολλά τα λάδι. Αλλά κάπου πρέπει να. Έγινε αυτό, πάει, έγινε. Δεν πρέπει να σταματήσει κάποτε αυτό. Φέτος κάει και η Θράκη. Κάει και η Λέσβο. Και τι δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή. Δεν μου λες υπήρχαν συνέπειες λόγω της φωτιάς στην Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή υπήρχε τα κάτι. Τα φόπλακα. Περίμενε. Α, τα φόπλακα, ε. Ναι. Τα φόπλακα. Τουριστικά, κάτι... τα φόπλακα. Τουριστικά. Εκμεταλλευτήκαν μόνο λίγα ξενοδοχεία αυτό το πρόγραμμα που ήταν που λέγανε οι διαφήμιση στην τηλεόραση. Μόνο λίγα από τα πολλά. Και κατά τα άλλα τουρισμό στα φόπλακα. Έργο ουσία δεν έγινε. Δεν μιλάω μόνο για τουρισμό. Μιλάω. Ακούστηκε, ας πούμε, ότι κάψανε για να μπουν, ξέρω εγώ, ανεμογεννήτριες. Να σου πω τη γνώμη μου. Μπήκανε, θα μπουνε, ξέρεις τίποτα. Δεν θα... έχουν μπει. Να σου πω ακούγεται τη... τίποτα. Να σου πω τη γνώμη μου. Για μένα η γνώμη μου είναι μία. Ότι η γενιά δικιά μας δεν θα το μάθει γιατί κάει και η Εύβοια. Θα ξεχαστεί, γιατί αν δεν το ζήσεις κάτι, δεν το νιώθεις. Η νεολαία που έρχεται από πίσω που δεν το είχαν ζήσει και δεν ξέρουν τι έγινε, σε 5-10 χρόνια θα το έχουν ξεχάσει. Θα αφήσει να γεράσει τη δικιά μας η γενιά, τα 5-10 χρόνια, και εφόσον θα ξεχαστεί από τη δικιά μας τη γενιά, θα κάνουν αυτό που είναι να κάνουν. Εγώ νομίζω ότι η γεννήτρηση που ήταν ένα 10%. Είναι πολλά τα αιτία που κάει εκεί η Βόρεια Εύβοια. Δεν καίγεται ένα εκατομμύριο στρέμματα, δεν καίγεται για ανεμογεννήτρηση μόνο. Γιατί την κάψανε δηλαδή, γιατί πιστεύει την κάψανε. Λες είναι πολλά τα θέματα. Πολλά. Πολλά, αλλά κανένας δεν ξέρει τι. Τι περνάει το μυαλό σου. Ακούγονται πολλά. Μέχρι και μέταλλα, μέχρι και ορυκτό πλούτο και το δάσος να εκμεταλλευτούν τα πέφτια. Γιατί μην ξεχνάμε τώρα έχουν 2 χρόνια τώρα κουβαλάνε νταλίκες. Τα φεριμπότ, πας να περάσει το φεριμπότ απέναντι και δεν χωράνε τα ξύλα που μένουν μέσα. Τα καμένα, ε. Ναι. Πάνε σε όλη την Ευρώπη. Εγώ λατόμος είμαι και κόβω. Πού να ξέρει την αιτία, είμαστε. Το μυαλό μας νομίζω δεν μπορεί να προχωρήσει και να φτάσουμε σε αυτό το ακριβώς γιατί έγινε. Θα το μάθουμε μετά από χρόνια. Αυτή είναι αλήθεια. Είχε καεί και μεγάλη φωτιά το 1976, το έφτασα εγώ μικρός τότε, και με ένα πυροσβεστικό παρακαλώ, με ένα πυροσβεστικό είχε το δασαγείο της λίμνης και με ένα καναντέρ. Με ένα καναντέρ και έσβησε φωτιά σε 5-6 μέρες. Μητέντη. Πήρε ο κόσμος, βοηθούσε και μπήκαν μέσα φωτιές και σβήσανε. Τώρα. Μετά από το 1976, πόσα χρόνια έχουν περάσει. Βέβαια. Και να πάμε πίσω και μπροστά, να κάνει ένα εκατομμύριο. Κοντά 45 χρόνια πριν. Ναι, και να πάει ένα εκατομμύριο στρέμματα από τα 500 δίρα, να τα κάνουμε ένα. Να αυξήσουμε, να διπλασιάσουμε τις φωτιές. Όχι. Και χωρίς αέρα. Αυτό είναι που μου κάνει και εμένα εντύπωση. Δηλαδή, με κόντρα αέρα. Μεγάλωσε η φωτιά χωρίς αέρα. Ναι. Όταν εγώ φώναζα, σαν ζαβός πήγα και φώναζα μια μπουλντόζα, είχα βγει σε κανάλι. Και του λέω, καναλάρχης τώρα. Πήγαινα στη λίμνη. Καλά, τώρα μην μου μιλάτε για καναλάρκες, τέλος πάντων. Ναι. Πήγαινα στη λίμνη, γιατί έμαθα ότι είχαν μια σύσκεψη όλοι οι φορείς. Και λέω θα πάω με το μηχανάκι. Παπάκι είχα. Και χωρίς άδεια το παπάκι. Γιατί αφού για το χωριό, λέω θα πάω πάνω. Εγώ δεν γινόταν τόπο μου. Κάνω κάτω. Α, στον δρόμο βρήκα ένα κανάλι. Δεν κατονομάζω όνομα. Ναι. Σταμάτησε εκεί, ο άλλος έκανε τη ρεπορτάζ. Εγώ είμαι λίγο νευρικός φωνακλάς και λίγο λογαριασμό και λέω και ζαβό. Λέω ρε παιδιά, βγάλτε με στον αέρα. Λέει, έρχεται κάτι, έβριζα. Να τα λέμε σύντομα. Λέει, ρε φίλε, μην βρίζει, μην φωνάει. Λέει, ρε, μισή και τραπέζι δεν βρίζει. Τι συνέβη, το καίγεται όπω λέω, θα καεί τόπο σα, παρακαλώ. Από εδώ και βουχιά το 76 κάει και όλη έβη, θα ξανακαούμε πάλι. Αυτή θα γίνει ρόμπα και εμεί θα καούμε. Βγάλαμε σε παρακαλώ στον αέρα για 5 λεφτά. Λέει, του σταματάει εκεί. Του λέει, ταλού, λέει, θα σε βγάλω στον αέρα, λέει, αλλά δεν θα βρίζει. Λέω, δεν θα βρίξω. Δεν ζητά τίποτα. Λέει, τι ζητά. Λέει, μια μπουλντόζα. Μια πουτάνα μπουλντόζα να κόψουν τη φωτιά. Αφού είχε κόντρα αέρα, σηκώθηκε η φωτιά. Μια μέρα ολόκληρη. Αλλά αν έφευγε από εκεί, ήταν η μορφολογία του εδάφου τέτοια, που θα ήταν σίγουρο, πώς λέμε, ότι κάθε απόγευμα σηκώνει αέρα στην Κηφισιά. Θα σηκώνει αέρα και θα γεγόταν τόπο. Δεν θέλουμε μια πουτάνα μπουλντόζα, θέλουμε. Απλά στο λέω. Λέω, μπα μα ακούσουνε και κάνουν κάτι. Λοιπόν, λέει αυτόν, λέει Γκάλτον. Μπα που σταματάει μετά που λέει Γκάλτον, μου λέει πού είναι αυτή η φωτιά. Λέω και πάνω, φαινόταν λίγο. Ναι, αλλά εκεί πάνω όμως δεν βλέπω, δεν πουλάει τίποτα. Ρε φίλε, λέω, υπάρχει το χρήμα. Δεν πουλάει τίποτα. Ναι, υπάρχει το χρήμα. Λέει, δεν βλέπω κάτι κατάλληλο που να αξίζει να τη δει όλα τη να κάνει το ο. Ναι. Ό,τι να κάνουμε τώρα. Γιατί η Ελλάδα θέλει ο. Αυτό πουλάει. Αίμα, ναι, αίμα, ναι, πουστιά και τέτοια. Ναι. Του λέω, ρε φίλε, του λέω, α πούμε μια κουβέντα μόνο. Υπάρχει το χρήμα,
και λίγο αξιοπρέπεια. Αυτό τα έβγαλε τώρα. Τα έβγαζε η κάμερα εκείνη την ώρα που τα έβγαζε. Να δω, ρε φίλε. Σε τραβάγανε εκείνη την ώρα. Το τραβάγανε, τώρα τα βγάλανε. Βγήκε στον αέρα. Πού να το ξέρω. Ναι, σιγά μην βγήκε. Εγώ δεν ήξερα που πάταγα. Και εγώ ήταν παιδί ουσία. Σιγά μην βγήκε. Ναι, και εγώ ήταν οικογένεια, έσπασε, δεν ξέρω που πατάγαμε. Λοιπόν. Και λέει, βγάλ τον τώρα. Πραγματικά. Λέω, ρε παιδιά, αν με ακούω όλη η Ελλάδα, φωνόξτε. Γιατί έχετε μια εβδομάδα τώρα και έχετε σκεπαστεί και έχετε σκεπαστεί. Και σκεπαστεί δεν έχει καεί ακόμα. Θα καεί απόψε. Δεν ζητάμε τίποτα. Ούτε πυροσβεστικά, ούτε αεροπλάνα. Δεν θέλουμε τίποτα. Τα χέρια μας τα έχουμε. Μια μπουλντόζα θέλουμε. Να μπορούμε μέσα μπορούμε να τα χτυπήσουμε. Την είδε εσύ, την είδα και εγώ. Το απόγευμα ήρθε ένας από το αρχηγείο της πυροσβεστικής και μόλις το είδε. Μπορεί να το είδε και στην τηλεόραση να το πουλάζει. Ήρθε πάνω και ρίδασαν πάλι την ευθύνη στο μικρό. Ήταν ένας μικρός πυροσβέστης. Λέει, γιατί δεν έλεγε να φέρουν μπουλντόζες. Λέει, αυτό το έλεγα και λέγατε εσύ για σύνδεμα. Εγώ κάνω κομμάτι. Ναι. Εσείς κάνατε αυτά. Τι να έκανα εγώ. Λοιπόν, πάτε ευθύνη στο μικρότερο. Το αποτέλεσμα, αφού είδαν πως γινόταν όλη η δουλειά, κινιόταν από λαμία από αυτά και 9-10 μηχανήματα ασυνδοφόρο για τη σκεπαστή. Έφυγε η φωτιά και για μισή ώρα χάσαμε το παραμύθι. Για μισή ώρα. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει για να συντονιστεί αυτό το κράτος που να δουλέψουν. Κάτι να γίνει για τις φωτιές. Δεν μπορώ να καταλάβω, Βαγγέλη, πραγματικά. Είναι πολύ περίεργο. Η Εύβοια δεν ξέρω να γίνεται πώς ήταν. Ένας Αμαζόνιος που ήταν και Αμαζόνιος για την Αθήνα, γιατί η Εύβοια έκοβε το χιόνι της Αθήνας. Ήταν ο Ρωσιρέστος με το δάσος και γνωστό ότι όταν ρίχνει χιόνι στην Αθήνα, ρίχνει πάντα στην Εύβοια και μετά κατεβαίνει. Δεν είναι μόνο αυτό. Και τα νερά, οι πλημμύρες που θα οφείλονται σε ότι δεν υπάρχουν δάση. Ήταν η Εύβοια, ήταν το πράσινο της Αθήνας. Δεν είναι μόνο η Πάρνηθα, ήταν και η Εύβοια το πράσινο της Αθήνας. Και το κάψανα. Δεν έχει άλλο τόσο πράσινο όπως έχει εκεί. Τώρα τι κάνετε κυρατέ. Όλοι εσείς που μείνατε χωρίς αυτή τη ρητίνη που ήταν η παραγωγή σας εκεί η μεγάλη. Εγώ με τι ασχολείστε τώρα. Εγώ 54 χρονών, κοντοσάββατο γιορτή. Έτσι. Γιατί, να μην γελιόμαστε. Καλά, εντάξει, μικρό. Μέχρι τα 80 θα δουλεύω εγώ. Να μην πούμε μέχρι τα 100. Έχω τι εδώ. Αλλά όσοι είχαν κάποια δουλειά του, το παλεύουν να το παλέψουν. Η νεολαία τελείωσε. Δεν υπάρχει νέο αμήνη στον τόπο. Τι να κάνει νέο στον τόπο. Αυτό είναι ότι καήκανε τα δέντρα, καήκανε και οι νέοι. Και ποιο ασχοληθεί τώρα πλέον με τα χωράφια. Όταν σου καίγονται ένα κτήμα με 500 δέντρα και τη λέει άλλο 40 χρόνια, πότε θα ξανακάνει τη σλέκαρ από τώρα. Ποιο θα ξανασχοληθεί. Και μην πει ότι δεν έχει αντίκτυπο στον τουρισμό αυτό. Δεν είχε τίποτα τουρισμό φέτος η Εύβοια. Αυτό λέω. Εκτός κάτι λουτρά, κάτι περιοχές που ήταν. Ναι, ναι. Δεν είχε τίποτα. Μεγάλη, αυτά που λέγανε. Μεγάλη καταστροφή. Και ο δρόμος πότε θα φτιαχτεί. Λένε θα φτιαχτεί ο δρόμος. Λένε θα φτιαχτεί ο δρόμος. Ποιο δρόμο λες τώρα. Γαλγίδα Βόρεια Εύβοια. Από πηγαίνει από παραλία, λες από κάτω. Όχι, αυτό δεν είναι δύσκολο. Λέω που θα το φτιάξουν από πάνω μου. Ναι, ναι. Ναι. Ας φτιαχτεί. Πότε θα φτιαχτεί. Σε 30 χρόνια. Σε 50 χρόνια. Εδώ έχουν ξυνήσει κάτι κομματάκια μικρά. Και εγώ τα θυμάμαι έτσι και ακόμα παλεύουνε. Ναι, ναι. Να τα φτιαχτώσουν. Και αν δεν ξεκινήσει, αν το έργο γίνει με κρατικό, αυτό που δεν ξέρουν το κράτος, θα ξεκινάει, θα σταματάει, θα το παίρνει άλλο εργολάβο. Είναι για να αυξάνεται το τιμολόγιο, να παίρνει ναι, και, ναι. Και μίζες και καινούργιες. Εγώ το λέω και με καμιά φορά και λένε μαλάκα ζαβέ, λέει ζαβό, γι' αυτό τα λέει αυτά. Λέω καλά, εντάξει. Επειδή γυρνάω, έχω μιλήσει και γυρνάω την Ελλάδα όλη και ξέρω λίγο τι γίνεται στου δρόμου. Η μόνη λύση για να φτιαχτεί γρήγορο δρόμο είναι μόνο μία. Να το πάρει ένας άκτορας, να το πάρει μια τέρνα, μια αυτοχρωματοδότηση με διόδια, να την πληρώνει αδρά για να το τελειώσουν. Για να πάρουν τα διόδια είναι οι εταιρείες. Είναι και αυτό λύση. Ναι, για να το πάρουν οι εταιρείες. Διόδια τώρα. Γιατί αν πάει με το κράτος, θα πάρει τα νύχια και άντε ξανά πάλι τα νύχια και αψηρίζουν τα νύχια, να περάσουν κάτι τρεις γενιές να τελειώσουν τα νύχια. Έχει και ο Θεός. Θα μπορούσαμε να λέμε πολλά για τη φωτιά αυτή στη Βόρεια Εύβοια, ναι. Αλλά είσαι και εσύ λίγο τρεχαλημένος, τρέχεις που πας τώρα. Έχω μια πορεία ρετινοσυλλέκτης. Ναι. Πας και βρούμε κάποια από τα δίκαια μας. Η ρετινοπαραγωγή πάνω. Ναι, ναι, ναι. Πού έχετε μαζεμένη εσείς. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μάλιστα. Καλή τύχη να σου πω. Ο κ. Αλμυράς νομίζω είναι... Α, εντάξει τώρα. Ναι, εντάξει. Τώρα σώθηκες. Είναι ένα όνομα και εντάξει, αλλά και θα βγει άλλος αυγή, μην νομίζω ότι κανένας δεν κοιτάζει το φτωχό. Τίποτα. Γιατί θα σας πω κάτι εγώ και συγκινηθήκαμε μετά τη φωτιά, ήρθαμε βοήθεια από παντού. Μικρή βοήθεια, ένα αυγό, μια τυρόπιτα, ένα νερό. Είδα εγώ από πρόσφυγες, Πακιστανούς τέτοιου, και λέγανε από το Σύλλογο Προσφύγων Πακιστανών ή ξέρω Αφγανών, σκούπα, φαράσα, αυτά είχανε. Δύο σκούπα, δύο γάντια.
Απλά πραγματάκια. Δεν είδα πουθενά από κόμμα τάδε, βουλή τάδε, κάτι από κάποιον φορέα που το παίζουν σωτήρι στο τόπο. Και αν ήρθε κάποιος από αυτούς, ήρθε για αντιπολίτευση. Όχι, ήρθαν μετά το τέλος φωτιάς, ναι, και πήραν ένα φραπέ και λέει, κάντε με live, κάντε με live. Μετά όμως, έτσι, όχι πάνω στη μάχη, γιατί αν θέλω εγώ να βοηθήσω το σπίτι σου, θα έρθω όταν ρίχνω νερό. Δεν θα έρθω μετά στα αποκαλύπια, μετά από 10 μέρες. Α, εντάξει, κουράγιο. Κάνε κουράγιο, ναι. Το κουράγιο δεν το θέλω, φίλε μου, λύκημη. Δεν το θέλω το κουράγιο σου. Τη βοήθειά σου ήθελα. Δεν μου την έδωσε, δεν σε θέλω. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Δυστυχώς η πολιτική αυτό είναι. Και τότε θα έρθουν στους σωτήρες ότι εμείς τα κάνουμε, εμείς τα κάνουμε. Αυτά τα λέγανε, εγώ είμαι 53 χρόνια, το θυμάμαι όταν ήταν το πιτσιρικάκι που ερχόταν οι βουλευτές στο χωριό, και τότε το χωριό ήταν λίγο πιο ακόμα πίσω, θα σας φέρουμε και νερό και θάλασσα. Από πού ήταν η θάλασσα? Με αντλίες, με καράβια, ναι. Και παραμένει μετά από τόσα χρόνια. Και παιδιά δεν έχει, και θα σας κάνουμε και παιδιά. Ναι, όχι, αυτό είναι κακό. Ας το είμαστε οι κυρίες, είμαστε ακόμα. Ναι. Διάγραψε το αυτό. Διάγραψε, ναι, διάγραψε. Ναι. Κατάλαβες, ναι, και ναι. Περάσω πόσα χρόνια και συνεχίζει ακόμα το πολιτικό μου τύπο της Ελλάδος. Δυστυχώς. Κατάλαβες. Δυστυχώς. Και πάλι όποιος υπουργός θα βγει, ή αν ξεκινήσει τώρα ο δρόμος, πες ξεκινήσει ένας δρόμος. Τουριστικά. Όταν θα βγει ο άλλος, και η ίδια κυβέρνηση, ένας άλλος υπουργός. Ένα άλλο όνομα ενός υπουργού. Το πρώτο που θα κάνει, γιατί εκείνος το ξεκίνησε έτσι, εγώ θα κάνω άλλο. Μα έτσι δεν είναι τα προβλήματα της Ελλάδος. Έτσι είναι, έτσι. Όποιος υπουργός παιδείας βγαίνει, αλλάζει τον νόμο. Είναι απλό. Γιατί για μένα, για έναν τόπο, πρώτη μέρη που είναι για να προχωρήσει ένας τόπος, δεν είναι. Εγώ έχω δύναμη να λυγίσω το σίδηρο. Να μην σταματάω να δουλεύω τη μέρα. Τι το θες, μέχρι εκεί είμαι. Δεν είμαι παραπάνω. Μια χώρα προχωράει με τον πολιτισμό της και με την νεολαία της, την παιδεία. Όχι, γίνεται κάτι καλό σήμερα, να έχει όταν συνέχεια. Ναι, όταν η παιδεία, κάθε παιδεία σε που βγαίνει, αλλάζει τον νόμο επειδή μπήκε πάνω και επειδή ένα άλλο έκανε άλλο νόμο, δεν προχωράει ποτέ ο τόπος έτσι. Θα είμαστε μια ζωή αυτή που είμαστε. Μάλιστα. Εγώ αυτό πιστεύω. Βαγγέλη, άντε, μη σε κρατάω. Πήγαινε στην πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου μίλησες. Τι να σου πω. Εγώ δεν θα σου πω κουράγιο. Εγώ θα σου πω αφύπνιση, εγρήγορση και να έχετε τη δυνατότητα να αντιστέκεστε. Για τα παιδιά. Τα παιδιά. Να τα μάθει να αντιστέκονται και τα παιδιά. Για τα παιδιά. Να τα μάθει να αντιστέκονται. Αυτό δεν το έχω μάθει εγώ, αλλά πρέπει όλοι να το κάνουμε αυτό. Για τα παιδιά μας. Γιατί 54 είμαστε. Όχι, θα σταματήσουμε που τώρα το παλεύουμε, αλλά τα παιδιά. Για την νεολαία. Για τη χώρα μας. Αλλιώς δεν προχωράει ποτέ η χώρα. Θα πάει πάντα προς τα πίσω. Μια ζωή τα ίδια γίνεται στην Ελλάδα και δεν μπορείτε να αλλάξει. Δεν βλέπω να αλλάζει. Κάη και Εύβοια, τι άλλαξε από τότε μέσα σε 2 χρόνια. Τίποτα. Που φτιάξανε μέσα στα κανάλια φράγματα, αυτό είναι η αλλαγή που θα φέρει. Στο τόπο, όχι, πρέπει να γίνει ουσία. Γίνεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας ένα μεγάλο λιμάνιο στο Μαντούδι. Αυτό είναι έργο ουσία. Γίνεται ένα λιμάνιο στην Αγιάνο, στον Αη Βασίλη. Αυτά είναι έργα ουσία. Αν δεν γίνουν έργα ουσία, τον αρθώ. Και να σου λέω, τράβω με την κάμερα να φτέψω ένα έλατο και την άλλη μέρα έλατος θα εξηραθεί. Δεν είναι η έργα ουσίας. Έργα υποδομής. Είχε πάρει φωτιά μπροστά από 5 χρόνια στην περιοχή της Λίμνης. Ξέρω αν τη θυμάστε, μια μεγάλη φωτιά πάλι. Ήρθε ο δεσπότης και πήγαν σε ένα μοναστήρι εκεί. Έδωσε παράσημα που και εγώ όταν πάλι έβγαια μια εβδομάδα. Του έδωσε παράσημα. Ποιο μοναστήρι, λες, ο Σιού Δαβίδ? Στη Λίμνη, που εκεί στο Νικόλα. Ναι. Που από το Αιγαίο πήγε στη θάλασσα, έσβησε πάλι στη θάλασσα. Έσβησε στο Ιβοϊκό. Και παρασημοφορήσανε, αφού έσβησε στη θάλασσα. Δεν πέρασε στη θάλασσα, ακούγεσαι απέναντι. Ναι. Τι να σταματήσει η θάλασσα, το ντροπή πράγμα είναι. Ακούγεσαι πια απέναντι με στα χταρίδες. Ναι. Και του δώσανε παράσημα, γιατί έφτασε φωτιά στη θάλασσα. Δηλαδή αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Αυτά στην Ελλάδα. Και μετά από 5 χρόνια ξανακάει και πάλι έπια. Εντάξει, δεν πέσανε τα παράσημα τώρα γιατί θα γίνονται και χαμός. Παράσημα πήρανε, αφού δεν κάστηκε κανένας, πάλι παράσημα πήρανε. Σωστά. Γιατί η λογική λέει ότι εντάξει, έγινε ένα λάθος. Την επόμενη μέρα διώξε ποιος είναι υπεύθυνος. Αρχικός περιοριστικής, αρχικός είναι. Διώξε τον. Όχι μετά από 6 μήνες να πεις ότι τώρα αποστρατεύω. Όχι, φίλε. Αυτά τα λένε σε αυτούς που δεν ξέρουν. Αποστράτευση είναι ότι παίρνει ανώτερο βαθμό και παίρνει τη σύνταξη κανονικά. Κι εγώ κάηκα. Να υπάρχει παραδειγματισμός αυτό. Ναι. Την επόμενη μέρα, έλα εδώ, φίλε. Και ω την υπεύθυνο, τι έγινε, λάθη από εδώ. Συγγνώμη που είχε καλά, γιατί ο λαό. Έξω. Έξω. Κατάλαβε. Από τι συνταγματάρχη, ταγματάρχη. Μόνο έτσι θα βγάλει ο κόσμο. Γιατί αφού στον αυτό δεν πείραξε, δεν πείραξε τον άλλον. Δεν αλλάζει τίποτα. Πού
βοηθήθηκε η Βόρεια Ιβαία. Πού βοηθήθηκε. Λένε όχι, βοηθήθηκε. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια ακούμε. Εκατομμύρια, εκατομμύρια. Εκατομμύρια, εκατομμύρια. Ψάξα, βρεις εκατομμύρια εδώ μέσα. Βρεις εκατομμύρια. Πού είναι αυτά τα εκατομμύρια. Μες. Που πέσανε. Και τον τόπο που να μπορώ εγώ στα παιδιά μου να μην τους πω φύγει σε παρακαλώ, μην ξαναπατά στην Ελλάδα. Πάρ τα μάτια σου και φύγει. Γιατί αγαπάω τη χώρα μου και τον ομό μου. Πού είναι να γίνει ένα έργο ουσία που μπορούν να μείνουν τα παιδιά εκεί, να το παλέψουνε. Να παλέψουν, να αντέξουνε. Πού έγινε έργο ουσία. Δεν θέλουμε έργα να φτιάξουμε έλατο για το Χριστούγεννα. Ουσία. Έτσι είναι. Υποδομή. Να φτιαχτεί ένα εργοστάσιο, να φτιαχτεί κάτι που μπορούν τα παιδιά να μείνουνε. Εντάξει, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Εντάξει, χάρηκα που σε γνώρισα. Κι εγώ, κι εγώ. Θα τα πούμε κάποια στιγμή στο χωριό πάνω. Ναι. Κάπου θα περάσω. Να περάσει, να περάσει. Να είσαι καλά.